σε μια αυτοδιοικητικό που έχει δείξει πάρα πολλές φορές την ευαισθησία της. Και αναφέρουμε στην κυρία Ελένη Ζερβουδάκη. Μας έχει βοηθήσει και μας βοήθησε αρκετά κατά την περσινή δεύτερη χρονιά της εκπομπής μας. Αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Χανίων, αφορμή της συζήτησής μας, ο δωρεάν γυναικολογικός έλεγχος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και την χαρακτηριστική φωτογραφία. 25η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, ο Δήμος Χανίων από σήμερα 3 Οκτωβρίου γίνεται έτσι ανοιχτός και διαθέσιμος για να κλείσουν γυναίκες ραντεβού και να μπορέσουν να κάνουν αυτόν τον προληπτικό έλεγχο. Λοιπόν, πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ζερβουδάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ξανά. Δική μας χαρά. Και εύχομαι και αυτή η χρονιά να σας πάει τόσο καλά όσο οι προσδοκίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας. Να είστε καλά. Πραγματικά, όπως προείπατε, 25 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού και γενικά όλος ο Οκτώβριος, πρέπει να γνωρίζουμε, είναι αφιερωμένος γενικότερα στην πάθηση του καρκίνου. Ο Δήμος Χανίων και φέτος σε μια ευρύτερη συνεργασία, γιατί κανείς μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει πολλά, αλλά η συνέργεια είναι αυτή που έχει τη δύναμη. Σε συνεργασία λοιπόν με τις ΜΕΕΣ και τις γυναικολόγους του πρώτου και δεύτερου κέντρου υγείας Χανίων, καθώς επίσης με το Σύλλογο Ορίζοντα, την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, το παράρτημα εδώ στα Χανιά και με την ομάδα Νητρικού Θυλασμού, αλλά και με φωτογράφους των Χανίων, διοργανώνουμε εκδηλώσεις, γίνονται διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις για αυτή την ημέρα. Και όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρατε, από εσείς ξεκινήσαμε να δεχόμαστε αιτήσεις, είτε από τους ωφελούμενους μας, που είναι εγγεγραμμένοι, τις γυναίκες βεβαίως, στα Μητρώα μας, αλλά ακόμα και από τον ευρύτερο γυναικείο πληθυσμό των Χανίων, για δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο, για τεστ ΠΑΠ, επίσης δωρεάν, όπως επίσης και για οδηγίες για το πώς μία γυναίκα μπορεί από μόνη της να ψηλαφίσει το στήθος της και να διαπιστώσει εάν βλέπει κάτι το οποίο είναι μη φυσιολογικό, έτσι ώστε να απευθυνθεί στον γυναικολόγο της ή στη γυναικολόγο της ή στο γιατρό της εν γέννη. Άρα λοιπόν με μία σειρά κινήσεων είμαστε εδώ να δηλώσουμε παρόντες ως Δήμος Χανίων και ως οφείλημος Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Από σήμερα μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου μπορούν να δηλώνουν στο 28, 21, 3, 41, 693 και 695 όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε αυτές τις δωρεάν παροχές. Πάντα με στηρά προτεραιότητα, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία οργάνωση για να μην ταλαιπωρηθεί κανείς και να μην αδικηθεί κανείς. Και μάλιστα, επειδή είπατε και ότι ο όλος Οκτώβριος είναι αφιερωμένος έτσι στην πρόληψη, σε γενικότερο επίπεδο, νομίζω ότι είναι σημαντικό, επειδή είναι και δωρεάν και ξεκινάνε από νωρίς, δηλαδή από 3 Οκτωβρίου προς τα μέσα, προς τα τέλη θα γίνουν οι εξετάσεις, οπότε αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Πάρα πολύ σωστά, πολύ σωστά η τοποθέτησή σας. Προλαμβάνω, σημαίνει θεραπεύω. Πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν βρει ίαση χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία, επειδή ακριβώς έγινε ένας προληπτικός έλεγχος οποιασδήποτε μορφής, σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός μας, όργανο του σώματός μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, να μην φοβόμαστε να πάρουμε τηλέφωνο ή να πάμε στο γιατρό ή ακόμα και να το αναφέρουμε το πρόβλημά μας κάπου που νιώθουμε βεβαιότητα και σιγουριά και εκείνοι μπορεί να μας πούν μία ιδέα, ένα tip που μάλιστα, να μας βοηθήσει μάλιστα και να προλάβουμε. Να μας υπενθυμίσετε ακόμα μία φορά το τηλέφωνο για όποιον μας βλέπει και θέλει να το σημειώσει έτσι για να απευθυνθεί σε εσάς. Με χαρά και σας ευχαριστώ. 28 21 3 41 693 και 41 695. Καθημερινές εργάσιμες μέρες και ώρες, από τις 9 δηλαδή το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, είμαστε στη διάθεση όλων των γυναικών εκείνων που επιθυμούν να εγγραφούν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Την καλησπέρα μας.